Σας φίλες και φίλοι του καταλιού, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε καλά, να περνάτε καλά με όλα αυτά που συμβαίνουν γενικότερα στον κόσμο. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε μια ανάλυση για το δικό μας θέμα, το οποίο έχει να κάνει τα μηνύματα από το τυχερό σου άστρο, το τυχερό σου αστέρι. Προτού όμως ξεκινήσουμε και πούμε κάποια πράγματα, να το αναλύσουμε, θα είναι διάλεξα μια κάρτα, θα δείτε πώς θα γίνει. Θέλω να σας πω το εξής, ότι θα κάνω μια πολύ μικρή ανάλυση, δεν θα πάρει πάρα πολύ, για το τι σημαίνει το άστρο, το αστέρι, η κάρτα του αστέρι, διότι από εκεί ξεκινάμε. Όμως, το όνομά μου είναι Ακάς, είμαι αριθμολόγος, αστρολόγος και αναλυτής ταρό και από το κανάλι μου θα βρεις πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Πυθαγόρια, αριθμολογία, ανάλυση, ζώδια, προβλέψεις ζωδίων, αναλύσεις, παράξενα ρηξίματα, ιδιαίτερα πρωτότυπα, όμορφα ρηξίματα, τσιγκάνικο, αιγυπτιακό, διάλεξε μια κάρτα. Μπες μέσα στο site μου, μέσα στο κανάλι μου, σκάλισε το και θα βρεις πολύ όμορφα πράγματα. Είπα πριν και το site μου βεβαίως, διότι ήθελα να πω ότι υπάρχουν 5 δωρεάν υπηρεσίες για σένα μέσα από το site μου, 3 κάρτες, μία κάρτα της ημέρας. Υπάρχει επίσης πλήρες αριθμολογικό προφίλ για να δεις αριθμολογικά τι γίνεται. Επίσης το online μαντίο που τα σπάει πραγματικά και το έχετε αγαπήσει. Online μαντίο μοναδικό στην Ελλάδα, μοναδικό, δεν υπάρχει άλλο. Και το τελευταίο είναι και chat με τον Ακάς. Ένα είδος τσαταρίσματος μαζί με εμένα. 5 λοιπόν δωρεάν υπηρεσίες στο site μου akastaro.gr. Λοιπόν, να πάμε τώρα λίγο στο θέμα μας. Εδώ έχω βάλει κάποιες κάρτες. Θα μου πείτε τι είναι όλα αυτά. Να σας το εξηγήσω λίγο. Δεν θα σας το αναλύσω πάρα πολύ, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δείτε πόσο βαθιά νοήματα και όμορφα νοήματα κρύβονται πίσω από τις κάρτες Ταρό. Το 2021 έχει αριθμολογική δόνηση, το έχουμε πει 5. Εντάξει. Πνευματικότητα, σοφία, αγάπη και γνώσεις. Κάθε άλλο μου φαίνεται παρά αυτό ζούμε στη σημερινή εποχή. Βλέπουμε καθημερινά κάποια πολύ βία πλέον γεγονότα, βία πράγματα, παράξενα πράγματα, τα οποία μας αναστατώνουν, ό,τι και να είναι αυτό. Εδώ λοιπόν έχουμε, στο 2021 έχει δύο πόλους, δύο αντίθετους πόλους. Ο ένας είναι ο θετικός πόλος, είναι αυτός εδώ πέρα, είναι ο ερημίτης, που είναι ψυχή. Η αναζήτηση της ψυχής, έτσι, αυτός εδώ αναζητά την ψυχή του. Και φυσικά βέβαια με τη βοήθεια του Ιεροφάντη ανακαλύπτουμε την ψυχή μας. Αντί λοιπόν οι άνθρωποι να ανακαλύπτουν την ψυχή τους, παίρνουν ψυχές αλλωνών άνθρωπων. Και είναι συγκλονιστικό. Και όχι μόνο αυτό, ζούμε και σε μια εποχή που ξεκίνησε, όπου, γιατί αυτό είναι και μια εννιαετία που διαρκεί, όπου πλέον φεύγουν και πάρα πολλές ψυχές. Για τον Α ή Β λόγο. Στον αντίποδα, στον αντίθετο πόλο, υπάρχει αυτός εδώ πέρα ο μάγος. Είναι ανεστραμμένος, είναι ο κακός μάγος. Εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε με κάποια πολύ ιδιαίτερα πράγματα. Έχουμε να κάνουμε στην αρνητική του δόνηση. Η αρνητική του δόνηση εδώ είναι μίσος, βία, κακός, κοροϊδεύει, θέλει να σε εξαφανίσει. Η ψυχή είναι αποκομμένη, είναι μόνη της, φωνάζει που λένε, αλλά ποιος την ακούει. Εδώ πέρα ώρες, να το πω έτσι λίγο, οι συνθήκες που επικρατούν στον πλανήτη είναι λίγο τραγικές. Βλέπουμε ομοί βία απέναντι σε άλλους ανθρώπους, οργή, καταπίεση, για να μην βάλω τώρα χαμένα όνειρα, χαμένες ελπίδες. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο οι χειρότεροι να κυβερνάνε τους καλύτερους και αυτό να το θεωρούμε και φυσιολογικό. Βλέπουμε μάγους οι οποίοι υπόσχονται ότι θα σώσουν τον κόσμο και φυσικά εννοείται ότι από εδώ πίσω υπάρχει πολύ, είναι πολύ δόλιος αυτός. Γεμίσαμε δυστυχώς με νάρκισσους και με αλαζόνες και δήθεν τύπους και τύπισες, όπου νομίζουν και νιώθουν ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Και ξέρετε οι ναρκισσιστές, που εδώ είναι και ο μάγος, γιατί έχει ένα είδος ναρκισσισμού που σημαίνει τα ξέρω όλα, δεν μπορούν να δεχτούν ότι δεν είναι υπέροχοι άνθρωποι. Δεν μπορούν να δεχτούν ότι έχουν ελαττώματα και δυναμίες. Δεν αντέχουν την ιδέα ότι μπορεί να έκαναν λάθος και το αντιλήφθηκαν, και όταν κάποιος το αντιληφθεί γύρω τους, τότε παθαίνουν. Και δημιουργείται μία σύγκρουση με εσάς, με τους ανθρώπους, κάτι που δεν ταιριάζει, μάλλον όταν κάτι δεν ταιριάζει με τις επιθυμίες τους, τα θέλω τους κτλ, δημιουργούν μία φανταστική, ψεύτικη επεξήγηση, μία φανταστική πραγματικότητα, όπου ήδη είναι πάντα οι καλοί, ενώ όλοι οι άλλοι είναι κακοί. Αν σας θυμίζει κάτι, έτσι είναι τα πράγματα. Το 9 λοιπόν, το 9 παλεύει με το 1. Η ψυχή πολεμάει με τη διεστραμμένη λογική.
Όλα στη σημερινή εποχή εκλογικεύονται και λένε έτσι μου ήρθε, έτσι το έκανα, έτσι. Δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχει τίποτα. Και μέσα σε αυτό το ασταθές περιβάλλον, μαζί με τον αριθμό 5, που είναι το 2021, δεν είναι τυχαίο ότι επιλέξατε εσείς να κάνουμε λοιπόν τα μηνύματα από το τυχερό σου άστρο. Διότι ο αριθμός 17, αυτός είναι ο αριθμός 17, σας έχω βάλει τρεις κάρτες διαφορετικές, ο αριθμός 17 σημαίνει η απόλυτη ισορροπία. Θα σας το εξηγήσω λιγάκι. Εδώ είναι πολύ όμορφες κάρτες, εδώ είναι μια αρχαία Αιγυπτιακή κάρτα, εδώ είναι από τις Light Series Tarot, μου άρεσε πάρα πολύ η αποτύπωσή της, γι' αυτό τις έβαλα για έμπνευση, και εδώ πέρα είναι η κλασική. Πίσω από αυτή την κάρτα που είναι το αστέρι και πάνω σε αυτό θα κάνουμε το διάλεξε μια κάρτα, θα το δείτε, δίνει η ελπίδα. Εδώ από πίσω κρύβονται οι πλειάδες, είναι 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 νύμφες, έτσι λέγονται. Είναι 7 νύμφες ή αλλιώς Ατλαντίδες. Είναι οι πούλιες, είναι οι εποχές και πλειάδες σημαίνει περιστέρια. Στο κέντρο είναι η Αστάρτη ή αλλιώς η Αφροδίτη. Λαμπερή, γιατί και αυτή εδώ πέρα αντικατοπτρίζει κατά κάποιο τρόπο την Αφροδίτη. Ομορφιά, η ομορφιά της ψυχής. Κατά τους μυστικούς κύκλους, ας το πούμε, τον Ταρό, αυτή εδώ πέρα πίσω είναι η Εδέμ. Δεν είναι τυχαίο το νερό που χύνεται εδώ και εδώ πέρα, ώστε να δώσει τροφή στη γη, ώστε επίσης να δείξει ότι υπάρχει και μία ροή πραγμάτων, αισιοδοξία. Εδώ πέρα βλέπουμε μία όμορφη κάρτα, ο υδροχόος βεβαίως αντιπροσωπεύει την κάρτα και τον ουρανό. Εδώ το μήνυμα πάντα είναι η ελπίδα. Προσέξτε, μόνο η ελπίδα. Λέει, ακολούθησε το άστρο σου και δεν θα χάσεις το δρόμο σου. Είναι λοιπόν ένα πολύ αισιόδοξο χαρτί, ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα και είναι οι βοήθειες και τα ναι, τα οποία χρειάζεσαι εσύ, εσείς που με ακούτε, εσείς που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή το βίντεο και θα το παρακολουθήσετε και πιο μετά, να ακούσετε για βοήθειες και ελπίδα, αυτό που χρειάζεστε εσείς για να εμπνευστείτε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Για να σας πω 2-3 ακόμα πραγματάκια. Αυτή η κάρτα συμβολίζει, αυτές οι κάρτες εδώ το αστέρι, συμβολίζουν την πίστη, την ευλογία, την νεότητα, την ομορφιά, τον παράδεισο, την ψυχή, τη συνειδητότητα, το πεπρωμένο, το φωτίσμα της ψυχής, την ίσιδα, την ψυχή, την πεταλούδα, την ψυχή, γιατί υπάρχει και μια πεταλούδιτσα εδώ από πίσω, ο ουρανός βέβαια, τις πέντε στήσεις. Οι πλειάδες γενικότερα σημαίνει ξεπερνάω εμπόδια. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τις πλειάδες προκειμένου να ξεπεραστούν εμπόδια αλλά και για κατεύθυνση. Να σας πω όμως τώρα το εξής. Έχουμε επίσης και κάποιες άλλες απεικονίσεις, έχουμε και κάποια άλλα πράγματα. Δεν θα σας πω τώρα να μπω σε πολύ βαθιές λεπτομέρειες. Οι 7 αστέρες επίσης, τα 7 αστέρια αυτά εδώ πέρα, σε κάποιες άλλες αποτυπώσεις είναι τα 7 ενεργειακά κέντρα, διότι ο άνθρωπος έχει 7 ενεργειακά κέντρα. Όσοι δεν το γνωρίζετε, μπορείτε να το ψάξετε λιγάκι να το δείτε. Και επίσης είναι και οι 7 αστέρες στο πολύ μυητικό βαθύταρο, οι 7 αστέρες της Αποκαλύψεως. Λέει εδώ πέρα, θα σας το διαβάσω λιγάκι, δεν πειράζει, το μυστήριο των 7 αστέρων, όν είδες επί της δεξιάς μου και τας 7 λιχνίας τας χρυσάς, ή 7 αστέρες άγγελοι των 7 εκκλησίων εισή, και ελιχνίε 7, 7 εκκλησίε εισήν. Έτσι λοιπόν, ο αριθμός 7 αντιπροσωπεύει το σύνολο των εκκλησιών. Εδώ πέρα είναι η είδατε, ενεργοποιούνται πράγματα. Λοιπόν, αντιπροσωπεύει λοιπόν εδώ πέρα την Αθανασία και την Αναστασία της ψυχής από τον κύκλο και είναι ο ανωδικός κύκλος της ψυχής με τη ροή τους. Το 17, γιατί υπάρχει ένας αριθμός εδώ πέρα, είναι έτσι, είναι αυτός ο αριθμός εδώ πέρα, είναι το 17. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη σημασία στην αριθμολογία όπως σας έλεγα και προηγουμένως και σημαίνει το 10 και το 7, το 1 και το 7, δηλαδή το 1 που σημαίνει θεϊκή μονάδα, και το 7 που σημαίνει το θεϊκό,
το ψυχικό επίπεδο, γιατί ο αριθμός 7 συνδέεται με την ψυχή και μας κάνουν, αν προσθέσω το 1 και το 7, μας κάνουν τον αριθμό 8. Ο αριθμός 8 λοιπόν είναι ένας κύκλος, η τέλεια ισορροπία, η τέλεια έκφραση, η δημιουργία του κόσμου, η αγάπη, η υπέρατη αγάπη του πνεύματος και γενικότερα η έκφραση της ελπίδας της ψυχής να απεγκλωβιστεί από, ας πούμε, από τις δυσκολίες εδώ πέρα στην ανθρώπινη, μάλλον όχι μόνο στην ανθρώπινη έκφραση, αλλά και στην ανθρώπινη κοινωνία. Είναι το ξεπέρασμα των εμποδίων. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες που έχουν επικρατήσει, επιλέξατε αυτό το διάλεξε μια κάρτα, επιλέξατε αυτό το θέμα να δούμε, γιατί όλοι αναζητούμε μια ελπίδα. Μέσα από τα ταρό λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε είναι ένα ρίξιμο έμπνευσης πάνω λοιπόν σε αυτό, στο ρίξιμο του αστεριού. Λοιπόν, για να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, να κάνουμε τις επιλογές μας. Είναι 4 decks από κάτω. Από αυτά τα 4 decks είναι ειδικά χωρισμένα και τα 4 decks. Σε αναστοιχείο, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, σημαίνει φωτιά ή μπαστούνια, αέρας ή ξυφών, γη ή πεντάκτηνα και νερό ή κούπα. Και μεγάλη αρκάνα. Θα επιλέξουμε λοιπόν 4 στοιχεία, θα δείτε πώς θα γίνει, μέσα εδώ ενυπάρχουν, συν μία μεγάλη αρκάνα, συν δύο άλλες κάρτες από ένα άλλο deck, το οποίο εντάξει θα είναι ενσωματωμένο. Το σημαντικό όμως είναι εσείς να επιλέξετε deck. Ήρθε η ώρα να επιλέξετε. Το δρόμο σας, το μήνυμά σας, αυτά τα οποία έχει να σας πει, το δικό σας το άστρο, οι δικοί σας συντονισμοί, μηνύματα ελπίδας τουλάχιστον. Επιλέξτε, είναι 1, 2, 3, 4 και να ξεκινήσω. Επιτρέψτε να τα μαζέψω αυτά από εδώ, δεν πειράζει, θα το δείτε. Να κάνουμε τη διαδικασία. Ωραία, και πάμε να δουλέψουμε με αυτό. Πρώτη επιλογή λοιπόν. Λοιπόν, αρχίζω τώρα από το πρώτο deck να αρχίζω να επιλέγω λοιπόν μία κάρτα που είναι από το πρώτο στοιχείο της φωτιάς και βγαίνει μία βασίλισσα φωτιά. Την καταθέτω εδώ. Ας τα φέρω πιο κοντά για να φαίνονται και καλύτερα. Λοιπόν, η δεύτερη επιλογή είναι βάση των στοιχείων των ταρό, όπως είναι δομημένα, έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο στοιχείο είναι το 7 λοιπόν ξυφών. Το τρίτο στοιχείο είναι η γη. Η γη λοιπόν. Την αφήνουμε εδώ, πολύ ωραία, 15 άκτινα. Το επόμενο στοιχείο είναι κούπα, νερό δηλαδή. Και είναι ένας βασιλιάς λοιπόν, ένας βασιλιάς κούπα. Πολύ δυνατό. Από τη μεγάλη αρκάνα, για να δούμε, η μεγάλη αρκάνα μας βγάζει τη σελήνη, να τη ψυχή λοιπόν εδώ, και έχουμε τώρα εδώ 5 και 2 που θα βγάλουμε 7 κάρτες για εσάς σαν μηνύματα. Μία και μία δεύτερη. Μάλιστα. Τι σημαίνουν τώρα όλο αυτό το κομμάτι. Σαν ενέργεια, σαν δύναμη, μπορεί να είστε και εσείς εδώ πέρα. Είναι η ενέργειά σας, η δύναμή σας. Όμως είναι μία βασίλισσα μπαστούνι, μία βασίλισσα δυνατή, αισιόδοξη που κοιτάζει το μέλλον. Είναι πάρα πολύ δυνατή και μπορεί εσείς να εμπνέεστε από αυτή την κάρτα. Μπορείτε να δείτε αυτό το βίντεο, είναι άχρονο, δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος δηλαδή, και να παίρνετε εμπνεύσεις, ελπίδα, δύναμη, εσωτερική δύναμη, έτσι. Βασίλισσα, μπαστούνι, ένστικτο, διέστηση, σοφία, αποφασιστικότητα, ενέργεια. Είστε μία γυναίκα, όσο αφορά τις γυναίκες, αφορά γυναίκες με πάθος. Για τους άντρες σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει μία γυναίκα στη ζωή τους η οποία είναι εκεί και τους βοηθάει. Βεβαίως δεν είναι μόνο ζώδιο, είναι και οροσκόπος. Το επόμενο όσον αφορά στις σκέψεις είναι, προσέξτε θα σας πω, προσέξτε γιατί αφορά εσάς, είναι τι είναι αυτό το οποίο σας κλέβει τη σκέψη σας. Τι είναι εκείνο που σας προδίδει στη σκέψη σας.
Μήπως οι σκέψεις που κάνετε είναι αυτές που τελικά και σας προδίδουν. Μήπως πέφτετε σε κάποιες δυσκολίες, σε κάποια αδιέξοδα, σε κάποιες άτοπες καταστάσεις λόγω του τρόπου που σκέφτεστε. Δεν λέμε ότι είναι λάθος, έτσι. Λέμε απλά λίγο τον τρόπο. Το άλλο είναι, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, ο δεύτερος συμβολισμός είναι διότι πάντα μία βασίλισσα, επειδή είναι πολύ δυνατή και επειδή εσείς είστε δυνατές, κάποιο όλο και κάποιος κάτι θέλει να κλέψει από εσάς και να σας προδώσει. Μπορεί να είναι το αρσενικό στοιχείο, μπορεί να είναι οι άντρες. Είπαμε, αν είστε άντρες, αυτό τότε μπορεί να σημαίνει μια γυναίκα που σας βοηθάει, η οποία μπορεί να είναι σε κίνδυνο, ή το άλλο μπορεί να είναι, προσέξτε, διότι μέσω τρίτων μπορεί να υπάρχουν πρόσωπα τα οποία θέλουν το κακό σας, να σας βλάψουν, να σας προδώσουν. Εδώ όμως και ένα άλλο κομμάτι το οποίο υπάρχει είναι τρόπος σκέψης, έτσι. Στο υλικό κομμάτι. Αυτό το οποίο σας λέει λοιπόν είναι ότι, okay, βάλε στόχους, τόλμα, προσπάθησέ το, δες το, δες τι θέλεις να κάνεις. Η οικονομική άνεση εδώ, βέβαια, είναι η ευχή η δική σας να υπάρχει οικονομική άνεση, και από την άλλη σημαίνει ότι για να χτιστεί ένα οικοδόμημα, όπως το λέω εδώ, ένα οικοδόμημα, ό,τι και να είναι αυτό, δυνατό, οίκημα, επιχείρηση, καριέρα, τα λεφτά, τα οικονομικά, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και φαίνεται ότι τα καταφέρνετε, διότι έχετε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, που είναι από εδώ, από τη βασίλισσα. Στο κομμάτι τώρα των συναισθημάτων. Τι σημαίνει τώρα στα συναισθήματα, τι σημαίνει εδώ πέρα? Εδώ έχει βγει ένας βασιλιάς. Ο βασιλιάς κούπα σημαίνει αυτοσυγκράτηση. Σημαίνει ψύχρεμος, είναι ψύχρεμος, όριμος, μπορεί και συγκρατεί το συνέστημα, μπορεί και καταλαβαίνει τι γίνεται και μπορεί να είναι και όντως ένα υπαρκτό πρόσωπο. Αν είστε γυναίκα, μπορεί να είναι ο άντρας ο οποίος σας ενδιαφέρει, μπορεί να είναι σε ζώδιο κούπα, ζώδιο νερού δηλαδή, ή να έχει οροσκόπο. Ή πολύ νερό στο χάρτη του γενικότερα. Μιλάμε, όταν λέμε πολύ νερό, εννοούμε δηλαδή τα στοιχεία του νερού επικρατούν. Τώρα μπορεί να επικρατεί, ξέρω εγώ, να έχει 4 στοιχεία νερού, 3 στοιχεία γης κτλ. Έτσι, λοιπόν. Εδώ τώρα όμως σημαίνει και οριμότητα, σημαίνει και δύναμη. Σημαίνει και μια εσωτερική δύναμη. Βέβαια, ο ίδιος έχει πολύ μεγάλο ένστικτο, συμβαδίζει μέσα στο ένστικτο. Είναι λίγο διαφορετικό το ένστικτο το δικό σας από αυτό, διότι δεν υπάρχει μόνο ένα ένστικτο, υπάρχουν διάφορα είδη τηλεπάθειας και διάφορα είδη ένστικτου, όχι μόνο ένα. Και εδώ λοιπόν αυτός δηλώνει ότι κοιτάζει μαζί το μέλλον με εσάς. Αν είστε άντρας, σημαίνει ότι είναι κάποιος φίλος ή κάποιος δικός σας άνθρωπος, ο οποίος είναι εκεί για να σας βοηθήσει. Από τη μεγάλη αρκάνα τώρα τη βγήκε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και γύρω-γύρω θα τα δούμε και τα υπόλοιπα. Το σημαντικό μήνυμα που βγήκε είναι η Σελήνη και είναι όντως το ταξίδι της ψυχής. Αυτός εδώ πέρα ο Κάβουρας, αν το δείτε για να το φέρω κοντά, εντάξει, φοβερό zoom. Έχουμε σούπερ κάμερα, λοιπόν. Στούντιο ολόκληρο έχει γίνει εδώ. Λοιπόν, εδώ τώρα αυτός ο Κάβουρας σημαίνει ότι θέλει να βγει προς τα έξω, γιατί ο Κάβουρας βγαίνει και στη γη, αλλά θέλει να προχωρήσει και να πάρει το μονοπάτι που τον οδηγεί η ψυχή. Ο Κάβουρας στην αστρολογία ή αλλιώς ο καρκίνος αντιπροσωπεύει θέματα φροντίδας, οικογένειας, ανθρώπων, υποστήριξη, θεραπεία, πολλά πράγματα. Τι ζητάει η ψυχή σας λοιπόν και πόσο μέσα στο ακριβώς είναι όσον αφορά στο κομμάτι του ρηξίματος και σε αυτό το οποίο κάνουμε, διότι εδώ δείχνει και μια εξέλιξη, δείχνει ότι η ψυχή σας πολλές φορές δεν είναι ικανοποιημένη και ζητάει άλλα πράγματα και πρέπει να περάσει μέσα από αρκετές καταστάσεις δύσκολες ίσως, αλλά για να γίνει όμως αυτό και η ίδια να προχωρήσει, να εξελιχθεί. Τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν για εσάς, τα οποία μπορείτε όμως να τα ξεπεράσετε, είναι δύο. Γενικά. Το νούμερο ένα είναι τα αδιέξοδα τα οποία βάζετε εσείς με το μυαλό σας. Το μυαλό σας σας προδίδει καμιά φορά. Σας πιάνει απεσιοδοξία, σας πιάνει ένας πεσιμισμός που λένε. Θέλετε δηλαδή, δεν σκέφτεστε θετικά, και όχι το θετικά, ναι, όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε καλά. Αλλά να το νιώθετε όμως, έτσι, γιατί έχει διαφορά αυτό. Είναι άλλο να το λέω και άλλο να το νιώθω και να το εκφράζω. Εδώ πάντως δείχνει εγκλωβισμό. Εδώ δείχνει καυγάδες, εδώ δείχνει ηχθείς, δείχνει ατυχήματα, προσοχή στα ατυχήματα. Έχουμε έναν δία στους διδύμους, έναν ερημή στους διδύμους, δυσκολία επικοινωνίας, προσπαθείτε να βρείτε την διέξοδό σας. Από την άλλη υπάρχει και μία απομόνωση. Αυτή η βασίλισσα καμιά φορά νιώθηκε πολύ μοναξιά.
Και δεν είναι τυχαίο, διότι έτσι όπως είναι ρηγμένο, εντάξει, βέβαια, έτσι είναι και στημένο κιόλας, ο ιχθύς εδώ πέρα που βγήκε και εδώ είναι αρκετά μακριά. Σας χωρίζουν κάποια πραγματάκια εδώ. Και βεβαίως εδώ έχουμε ξεκούραση. Τα μηνύματα λοιπόν της ελπίδας τα οποία βγαίνουν για εσάς είναι ως εξής. Αυτοπεποίθηση, ξεκαθαρίζω, στόχη σκληρή δουλειά, ωριμότητα και συναισθηματική ωριμότητα και αποφασίζω τι θέλω να κάνω στη ζωή μου, απεγκλωβισμός, ξεκούραση από κάποια πράγματα ή όταν με κουράζει πολύ το μυαλό μου, γιατί εδώ έχουμε τρία, αν παρατηρήσετε, έχουμε ένα, δύο, τρία σπαθιά. Υπηρεσίουν τα σπαθιά. Τα σπαθιά σημαίνει μυαλό, σημαίνει νόηση, σημαίνει λόγια. Κουράζεστε πολύ νοητικά. Άρα χρειάζεται ξεκούραση. Τώρα ο καθένας θα βρει τον τρόπο του. Και φυσικά εννοείται να βρείτε το δρόμο της ψυχής σας. Το ρίξιμο λοιπόν του αστεριού σας προτρέπει εσάς να βρείτε την ψυχή σας. Να την ψάξετε, να το ψάξετε, μην το αφήσετε. Ναι, έχετε ένστικτο, έχετε διέστηση, αλλά πρέπει να κάνετε αυτή την πορεία, την ανωδική πορεία, ότι ας υποθέσουμε ότι, μας και τα άριξα έτσι, ότι είναι σκαλοπάτια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 σκαλοπάτια τα οποία πρέπει να ανέβετε για να γεμίσετε ελπίδα και χαρά. Το αφήνω λίγα δευτερόλεπτα. Δείτε τις εικόνες και πολύ ωραία λοιπόν να αρχίσω να τα μαζεύω. Σαν να το βλέπετε εδώ πέρα έτσι, δεν πειράζει. Είναι μέρος της διαδικασίας. Να τα μαζέψουμε για να πάμε στην επόμενη επιλογή λοιπόν. Δεύτερη επιλογή λοιπόν, δεύτερο deck, ξεκινάμε με φωτιά, με μπαστούνι, που είναι η ενέργειά σας. Η ενέργεια λοιπόν, μάλιστα, οι πολεμιστές. Okay. Πάμε, είναι με τη σειρά των στοιχείων, έτσι, πρώτα είναι φωτιά, μετά είναι τα ξύφη, μετά είναι η γη και τα πεντάκτηνα και μετά είναι η κούπα. Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι τώρα της διανόησης, των σκέψεων. Βγαίνει ένας βασιλιάς. Πάμε τώρα στη γη, να δούμε λοιπόν επαγγελματικά, είναι οικονομικά, είναι άσος, ωραία, ένας πολύ ωραίος δυνατός άσος πεντάκτηνο. Και συναισθήματα, εδώ λοιπόν τα συναισθήματα, τα οποία είναι το 9 κούπα, πολύ καλά, μία μεγάλη αρκάνα, μία από τις μεγάλες αρκάνες, να δούμε τι έχει να σας πει, το οποίο είναι και εδώ βγαίνει η σελήνη και στο δεύτερο deck λοιπόν, δεν είναι τυχαίο, και θα πάμε και στα υπόλοιπα δύο χαρτιά, για να δούμε, είναι γενικά αυτά, για να δούμε το όλο πλαίσιο και τι σας καλεί. Ωραία, ένας υπότης, μπαστούνι, για να δούμε, και βεβαίως είναι και ένα άσος πεντάκτηνο. Πολύ ωραία, υπάρχει μια καλή ισορροπία εδώ από ό,τι βλέπω. Υπάρχουν, λοιπόν, έχουμε, τι έχουμε, έχουμε δύο μπαστούνια και δύο πεντάκτηνα και έχουμε και δύο άσους. Εσείς που επιλέξατε λοιπόν το δεύτερο deck, και θα σας πω εγώ μετά τι θα επιλέξω, γιατί θα επιλέξω και εγώ λοιπόν. Εδώ είναι το 9 μπαστούνι. Ξεκινάμε με ενέργειες οι οποίες έχουν να κάνουν ότι πολεμήσατε στη ζωή σας. Χρησιμοποίησατε πάρα μα πάρα πολύ από την ενέργειά σας για να καταφέρετε κάποια πράγματα. Κλείνουν κύκλοι, κοιτάξτε να δείτε, κάποια πράγματα κλείνουν, τελειώνουν οριστικά έχουν κλείσει από το παρελθόν σας οριστικά. Παρ' όλα αυτά όμως πάντα να γνωρίζετε ότι το άστρο σας, αυτό που σας λέει, είναι ότι είστε πολεμιστές, πολεμίστριες και αν ξαναχρειαστεί θα το ξανακάνετε. Σας τρώει πολύ ενέργεια. Σας τρώει και νιώθετε μετά, ξέρετε, είναι αυτό που λέμε, δεν έχω ενέργεια να σηκώσω ούτε το χέρι μου. Νιώθω πολύ μεγάλη κούραση. Αυτό εδώ όμως σημαίνει ότι ήρθε ο καιρός να το ολοκληρώσετε. Θα μου πείτε, μα που, πώς, τι, για να τα δούμε. Γιατί εδώ έχουμε βοήθειες, είπαμε. Εδώ υπάρχει ένας βασιλιάς ξυφών. Εδώ είναι η διανόηση. Εσείς, σημαίνει εσείς, ότι έχετε μια ωριμότητα σκέψεων, δικαιοσύνη, το δίκαιο είναι πολύ έντονο μέσα σας, σας αρέσει να κρατάτε πάρα πολύ τη δικαιοσύνη σε όλα τα πράγματα. Με την αδικία χαλιέστε πάρα πολύ άσχημα. Επίσης ταιριάζετε πολύ καλά με ζώδια του αέρα ή με οροσκόπο, δηλαδή εδώ είναι ζώδιο, είναι και οροσκόπος, έτσι. Και φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι γύρω σας, που να ανήκουν σε αυτά τα ζώδια του αέρα, τα οποία σας βοηθάνε.
τα οποία σας δίνουν και δύναμη κιόλας, τον αέρα που χρειάζεται η φωτιά για να φουντώσει, ας το πούμε, και να γεμίσει ξανά δύναμη, δηλαδή είναι σαν να είναι η μπαταρία σας αυτός εδώ πέρα. Φίλος, συνάδελφος, οτιδήποτε, οτιδήποτε. Εντάξει, ο δικός σας, ο καλός σας, ο σύντροφός σας, ο σύζυγος, ό,τι είναι για, για τους άντρες, σημαίνει πολύ καλή φίλη ή συγγενής από το κοντινό περιβάλλον. Όμως, μη τυχόν και τον ενευριάσετε αυτόν τον άνθρωπο, μη τυχόν και τον αδικήσετε. Ποιος είδε το διάβολο και ή το Θεό που λένε και τον το φοβήθηκε, έτσι. Στο θέμα τώρα το επαγγελματικό, στο θέμα των οικονομικών, σας αρέσει γενικότερα και ίσως γι' αυτό κουράζεστε να κάνετε νέα ξεκινήματα ή σκέφτεστε να κάνετε νέα ξεκινήματα και θέλετε νέα ξεκινήματα. Ευνοήστε όσον αφορά σε θέματα καριέρας και επαγγελματικά. Μπορεί να μου πείτε, μα αυτό τόσο καιρό δεν έχω ευνοηθεί. Ναι, οκ, κάτι τότε σημαίνει δεν συντονίζεσαι σωστά. Με κάτι σε χαλάει στη διαδικασία. Μήπως δεν έχεις πολλή ενέργεια, γιατί αν δεν έχεις πολλή ενέργεια, πώς θα καταφέρεις να χτίσεις όλο αυτό το πράγμα το οποίο σου λέει ο Άσος Πεντάκτημα. Είναι πάντως πολύ καλό, είναι πολύ ευνοϊκό σε θέματα καριέρας, σε θέματα επαγγελματικά, οικονομικά, να χτίσεις το μέλλον σου και να κάνεις και νέα ξεκίνηματα. Οι άνθρωποι, υπάρχουν πολλές φορές πολλοί άνθρωποι που έχω κάνει πάρα πολλές προσωπικές όλα αυτά τα χρόνια, οι οποίοι ναι μεν είναι σε μια δουλειά, βγάζουν το προς το ζήν, αλλά είναι δυστυχισμένοι. Ή μπορεί να είναι σε μια εργασία, να τους δίνει πολλά λεφτά, αλλά να είναι δυστυχισμένοι. Στη ζωή μας πρέπει να παίρνουμε κάποια στιγμή σοβαρές αποφάσεις και να δούμε τι είναι δίκαιο. Τι είναι δίκαιο για την υγεία μας, τι είναι δίκαιο για τη ζωή μας, τι είναι δίκαιο όσον αφορά τι σημαίνει τα οικονομικά. Δηλαδή, αν κάποιος έπαιρνε λίγα, δεν λέω, λέω ένα παράδειγμα, λίγα λεφτά παρακάτω, όχι τόσα πολλά. Αλλά όμως ήταν σε μια δουλειά που τον ευχαριστούσε. Ήταν σε μια δουλειά που έπαιρνε δύναμη, που έπαιρνε δημιουργικότητα, που έπαιρνε ενέργεια, που δεν χρειαζόταν να πολεμάει με θεούς και δαίμονες εδώ πέρα για να τα καταφέρει. Δεν θα ήταν καλά. Δεν θα είχε βρει το δικό της παράδεισο. Η απάντηση νομίζω είναι ναι. Στα συναισθηματικά υπάρχει το εξής. Είναι μια πολύ όμορφη κάρτα. Όταν βγαίνει αυτή η κάρτα, όλοι λένε ότι είναι, και εγώ βέβαια συμφωνώ, θα μου πεις μα καλά ρε, μεγάλε εσύ ποιος, εντάξει, οκ, ναι. Έχω μια διαφορετική άποψη, αυτό είναι όλο, αυτό θέλω να πω. Ότι εδώ είναι μια κάρτα των ευχών, κάνεις μια ευχή και ολοκληρώνεται. Έχουμε 2 εννιάρια, έτσι, το έχετε παρατηρήσει, εδώ έχουμε 2 εννιάρια μέσα. Τα 2 εννιάρια βέβαια, σε ένα μυστικό κομμάτι, και άλλο, έχουμε, 2 εννιάρια, αυτό ήθελα να πω. Το μυστικό κομμάτι θέλω να πω ότι κάνει 9 και 9, 18 και μας κάνει 8 και 1 πάλι 9. Λοιπόν, όμως εδώ δηλώνει την ικανοποίηση, την συναισθηματική ικανοποίηση. Υπάρχουν όμως 2 διαστάσεις, διότι πάντα τα πράγματα δεν είναι μονοδιάστατα. Έτσι, είναι πολυδιάστατα. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλές εξηγήσεις. Μία εξήγηση εδώ είναι ότι ορισμένες από εσάς μπορεί να έχετε αυτήν εδώ πέρα τη στάση του ανθρώπου, δηλαδή ολοκλήρωση. Έχετε ολοκληρωθεί, έχετε χορτάσει που λένε, είστε καλά. Η άλλη διάσταση όμως είναι η προσδοκία. Δηλαδή ότι προσδοκώ, εύχομαι για να υλοποιηθεί. Εύχομαι, ξέρετε τι σημαίνει. Εύχομαι σημαίνει εύχομαι στο σύμπαν, στο Θεό, στους αγγέλους, να βάλουν το χέρι τους για να κάνουν κάτι. Και εγώ κάθομαι. Μια άλλη διάσταση. Προσέξτε. Προσεύχομαι, αλλά κάθομαι. Ο καθένας είναι ελεύθερος να δοκιμάσει ό,τι θέλει. Αλλά το να κάθεται μόνο κάποιος, γιατί εδώ δηλώνει και μια ρουτίνα, εδώ δηλώνει και, αν παρατηρήσει τη γλώσσα σώματος, τη στάση σώματος, σημαίνει και μια άμυνα, σημαίνει και μια συστολή, σημαίνει ότι κάθομαι τώρα. Κάθομαι και έχω τις επιτυχίες μου ή είμαι αραχτός. Ναι, μπορεί να σημαίνει και αυτό ότι δεν έχετε διάθεση στο συναισθηματικό κομμάτι να ανοιχτείτε. Ή έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος, γιατί μιλάμε ένα κύκλο. Ή πιστεύετε ότι έχετε ολοκληρώσει τον κύκλο σας στο συναισθηματικό κομμάτι. Είτε προσεύχεστε για κάτι καινούριο, είτε περιμένετε να έρθει κάτι καινούριο εξ ουρανού. Βάζουμε αυτές τις διαστάσεις για να καταλάβετε, γιατί το 9 από πίσω κρύβεται το 3, έτσι. Κρύβεται το 3 φορές επί 3 μας κάνει 9.
Εντάξει, δεν θα κάνω τώρα πολύ βαθιά αριθμολογία, απλά να δούμε 2-3 πραγματάκια. Λοιπόν, και παίζει ρόλο, διότι το 3 είναι, είναι ο αριθμός της ενέργειας. Το 3 σημαίνει βάζω σώμα, μυαλό, ψυχή και κάνω δράση, κάνω κάτι. Απλά το λέμε έτσι. Και βεβαίως σας καλεί για δράση, διότι εδώ η ψυχή, ας το πούμε, γιατί είναι μια κάρτα ψυχής, σας λέει να βρεις τη διαδρομή σου μέσα από δυσκολίες. Αυτά είναι εμπόδια. Τα σκυλιά τα οποία, κοιτάξτε, αυτά τα σκυλιά τα οποία ουρλιάζουν στο φεγγάρι και θυμώνουν με τη νύχτα. Και θυμώνουν με το φεγγάρι. Αυτοί εδώ πέρα οι δύο πύργοι που είναι σαν πύλη που πρέπει η ψυχή σας να την περάσει. Να προχωρήσει μέσα από τις δύσκολες διαδρομές, τις άγνωστες σκοτεινές διαδρομές. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, κοιτάξτε πόσο κοντά θα το φέρω για να το δείτε, για να φτάσει σε αυτό το βουνό εκεί που είναι ποιος ξέρει και τι σας περιμένει. Γιατί είναι άγνωστο. Και η ψυχή της ψυχής της αρέσει να παίζει με το άγνωστο. Γι' αυτό και λέμε η σκοτεινότερη ώρα της ψυχής, της νύχτας, της ψυχής, έτσι, για να μεγαλώσει, για να εμπειριωθεί. Και αυτός εδώ πέρα ο κάβουρας ή το καβούρι, ο αστακός ή το στρακόδερμπο, ό,τι είναι, είναι πολύ τολμηρό και βγαίνει έξω από το νερό, διότι δεν είναι ικανοποιημένο από το νερό. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο συμβολισμός. Και έτσι και εσείς, σε κάποια πράγματα στη ζωή σας, δεν είστε ικανοποιημένοι, ικανοποιημένες. Θέλετε να τα αλλάξετε. Και πώς γίνεται αυτό? Με βοήθειες, με φίλους, με δύναμη, με πολλή ενέργεια. Δείτε τα διαφορά. Αυτός ο υπότης μεταμορφώθηκε σε αυτόν εδώ πέρα τον υπότη. Αξιόπιστος φίλος σημαίνει ότι έχετε φίλους, έχετε ανθρώπους, σας αγαπάνε, σας φροντίζουν. Καλός φίλος, τοξότης, βάλε στόχους. Βάλε στόχους. Και σημαίνει ότι αυτός ορμάει και λέει ότι το ταξίδι ξεκινά όταν έχεις νέα ματιά. Το ταξίδι ξεκινά όταν έχεις μία νέα ματιά για να κάνεις πράγματα. Και το επόμενο θετικό μήνυμα είναι αυτό εδώ πέρα. Με δύο άσους από διαφορετικά deck είναι καλός ιονός. Αναζήτηση λέει και θα λάβεις. Αναζήτησε. Όταν λέει αναζήτηση σημαίνει σήκω από εδώ, σήκω, περπάτα, μπες σε μια διαδικασία κίνησης και άρχισε να ερευνάς. Άρα λοιπόν το δικό σας το άστρο, το μήνυμα που έχει να σας πει, γιατί έχετε αστέρι, έτσι, είναι το εξής, είναι έχεις πολεμήσει, ναι, είναι δίκιο αυτό που σου συμβαίνει και δίκιο διότι υπάρχουν και καρμικοί νόμοι, τι να κάνουμε, πνευματικοί νόμοι οι οποίοι ισχύουν και δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε, υπάρχουν ακασικά αρχεία, από εκεί προέρχεται και το όνομά μου, που σημαίνει ότι είναι η έδρα της ψυχής, εκεί είναι καταγεγραμμένο το σχέδιο της ψυχής και όλοι προσπαθούν να αλλάξουν το σχέδιο της ψυχής, αλλά τα ακασικά αρχεία δεν αλλάζουν, μπορεί μόνο να έχουν κάποια πρόσβαση και απλά να αντλήσουν κάποιες πληροφορίες. Και αυτή είναι ελάχιστη στον κόσμο. Λοιπόν, επίσης είναι ο άσος πεντάκτηνο, δυναμικό, επαγγελματικά, το έχετε με τα επαγγελματικά, το έχετε γενικότερα, με το κόμμα των επιχειρήσεων, αλλά έχετε και σταθερότητα σαν άνθρωποι. Εύχεστε, προσεύχεστε συναισθηματικά να ολοκληρωθείτε. Μπορείτε να τα καταφέρετε, η ψυχή σας καλεί να περάσετε μέσα από δυσκολίες και διαδικασίες, αλλά έχετε περιβάλλον και ο εαυτός σας, εσείς βοηθάτε τον εαυτό σας να γίνετε υπότης, αλλά έχετε και φίλους καλούς που σας βοηθάνε και εννοείται βεβαίως πολύ καλή και δυνατή τύχη για να προχωρήσετε και να πετύχετε πολλά όμορφα πράγματα στη ζωή σας. Ναι, μπορείτε να το πετύχετε, όχι μόνο να το πιστέψετε, να επιμείνετε. Στην πρώτη αναποδία τι θα κάνετε πίσω? Αυτός ο υπότης την πρώτη αναποδία θα κάνει πίσω. Αυτός εδώ ο υπότης έχει πάει, κοιτάξτε, στην Αίγυπτο έχει φτάσει για να τα καταφέρει. Όταν θέλουμε κάτι πολύ, ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα, θα το πετύχετε. Και θα έχετε παραδείγματα και από τον εαυτό σας, αλλά επίσης και παραδείγματα και από φίλους και από ανθρώπους που τα έχουν καταφέρει. Το να τελειώσετε ένα πανεπιστήμιο είναι εύκολο, νομίζετε? Όχι. Και με καθηγητές οι οποίοι σου βάζουν 4, ας πούμε, και δεν περνάς. Και πρέπει να ξαναδώσεις και να ξαναδώσεις, λέμε τώρα. Και πόσα άλλα εμπόδια και εμπειρίες. Λοιπόν, πολύ καλό, πολύ εμπνευσμένο. Αυτό είναι. Τα μαζεύω για να πάμε στην τρίτη επιλογή, η οποία θα είναι και η δικιά μου επιλογή, λοιπόν. Για να τα μαζέψω. Ωραία, λοιπόν. Και να πάμε στην τρίτη επιλογή και η δικιά μου επιλογή. Για να δούμε τι λέει και εμένα το δικό μου αστέρι.
Λοιπόν, τρίτη επιλογή, τρίτο deck. Πάμε να δούμε μηνύματα από το άστρο, τι έχει να πει. Το έχω επιλέξει κι εγώ αυτό. Άντε πάμε να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, έχω ανακατέψει, αλλά για να επιλέξουμε. Πρώτο μήνυμα, φωτιά, ενέργεια. Αχα, μάλιστα. Είναι το 7 μπαστούνι, μάλιστα. Εναντίον όλων, λοιπόν. Πολεμάμε εναντίον πολλών πραγμάτων. Μάλιστα. Και δεν είναι και τόσο εγώ. Και δεν είναι και τόσο μακριά την πραγματικότητα, μπορώ να πω. Πάμε τώρα να δούμε τα ξύφη. Τι βγαίνει στα ξύφη. Ναι, βεβαίως, είναι οι προδοσίες, οι στεναχώριες και το πλήγωμα. Αλλά πάμε στα επαγγελματικά. Πολύ καλό, είναι το 2 πεντάκτινο. Είναι οι επιλογές που έχουμε στη ζωή μας και πώς τα καταφέρνουμε και τι καταφέρνουμε βόλτα και πώς εξισορροπούμε σε αυτό το κομμάτι και η σταθερότητα βέβαια. Στο συναισθηματικό κομμάτι που είναι οι κούπες, είναι ο βασιλιάς κούπα που έχει να κάνει με την ωριμότητα και φυσικά με την πολύ έντονη διέστηση. Στη μεγάλη αρκάνα, για να δούμε μεγάλη αρκάνα, αυτό που έχει να κάνει η μεγάλη αρκάνα είναι οι εραστές. Πόσο συγκλονιστικό και όμορφο. Αγάπη στη ζωή μας. Και δύο κάρτες, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη δύναμη, είναι ο ήλιος, εντάξει, πολύ δυνατό, πολύ δυνατό, και βεβαίως είναι και ο ακόλουθος μπαστούνι. Τι σημαίνουν όλα αυτά, αγαπημένοι μου φίλες και φίλοι, και εσείς που επιλέξατε την τρίτη επιλογή και εγώ που επέλεξα την τρίτη επιλογή? Φυσικά και θα μας πολεμήσουν, φυσικά και μας ζηλεύουν, και φυσικά θα υπάρξουν στη ζωή μας που θα είμαστε μόνοι μας, μόνες μας να το πω κιόλας έτσι, όπου θα πολεμάμε εναντίον άλλων πραγμάτων, ό,τι και να είναι αυτό. Από το πιο απλό πράγμα, δηλαδή τι ομάδα είσαι, δηλαδή πας σε μια συγκέντρωση, σε ένα σπίτι και είναι όλοι Παναθηναϊκοί και είσαι εσύ ο μοναδικός Ολυμπιακός, ας πούμε. Λέω τώρα έτσι για να γελάσουμε λιγάκι. Και πολλές φορές θα αισθάνεσαι, θα ενσταθείτε τη μοναξιά, προσέξτε όμως πώς το λέω, όχι τη μοναξιά λόγω έλλειψης περιβάλλοντος κοινωνικού και γύρω-γύρω ανθρώπων, αλλά ότι δεν σας καταλαβαίνουν. Και πόσο μάλλον στη σημερινή εποχή, όπου πάνω χάρη εγώ που κάνω ανάλυση ταρό, κάνω αριθμολογία, κάνω αστρολογία και με τόσο δογματισμό και χωρίς να έχει κάποιος μελετήσει ή σπουδάσει, να βρεθείς λοιπόν σε ένα κοινωνικό περίγυρο και να αρχίσεις να λες ότι ισχύει αστρολογία, ισχύει ξεροαριθμολογία, ισχύει τα ταρό, κάνω ανάλυσεις, κάνω εκείνο και να σε κοιτάνε σαν να είσαι Κινέζος ή να έχεις κατέβει κανένας εξωγήινος, δεν ξέρω τι. Είναι αυτές οι στιγμές όπου περνάμε, ο καθένας βέβαια, ο καθένας από τη δική του, από το δικό του κομμάτι, όπου όμως τι κάνει, κάθεται και υπερασπίζεται τα πιστεύω του, αυτό που αγαπάει. Και έχει πολλή ενέργεια, και θα σας πω και κάτι άλλο, είναι ο αριθμός 7 και είναι κάτι το οποίο λίγο, εντάξει, θέλει λίγο ψάξιμο αυτό. Στον αριθμό 7, οπότε βγαίνει ο αριθμός 7, στις μικρές αρκάνες, σε αυτές τις δύσκολες αρκάνες, τα εφτάρια, που τα εφτάρια είναι πολύ δύσκολα, σημαίνει ότι υπάρχει κληρονομικό χάρισμα. Το έχω πει και σε άλλα βιντεάκια βέβαια, αλλά το ξαναλέω και σε αυτό εδώ πέρα. Κληρονομικό χάρισμα. Όχι με την έννοια την οποία λέμε, έτσι, που βγαίνουν στις εφημερίδες, στις εισαγγελίες, κληρονομικό χάρισμα, έλα να στα βρω όλα, έλα να στα λύσω όλα κτλ. Όχι, όχι αυτό. Αυτό το χάρισμα μπορεί να είναι το χάρισμα της διέστησης, μπορεί να είναι το χάρισμα της ενέργειας, μπορεί να είναι το χάρισμα της θεραπευτικής ενέργειας, μπορεί να είναι το χάρισμα, εν πάση περιπτώσει, το χάρισμα μπορεί να είναι επίσης και μια ικανότητα, ένα άλλο ταλέντο, μπορεί να είναι της διέστησης, μπορεί να είναι της τηλεπάθειας, της προφητείας. Πολλά, πολλά, πολλά μπορεί ο καθένας. Δεν είναι μοναδικά αυτά, δεν είναι μόνο αυτά, είναι κι άλλα. Αλλά από κάπου το έχουμε αρπάξει. Και καταλαβαίνετε, και είναι εύλογο βέβαια και λογικό ότι κι εγώ που ασχολούμαι με όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι από κάπου το έχω πάρει. Δεν ξέρω από πού. Αυτό που μπορώ να πω, γνωρίζοντας έτσι την οικογένειά μου, γνωρίζω ότι προερχόμαστε από τη Νέα Σμύρνη. Ίσως κάποια ασχολιόταν με όλα αυτά και έχει έρθει σε μένα όλο αυτό. Κάποιος ή κάποια. Λοιπόν, ας το αφήσουμε εδώ. Πάμε τώρα στο κομμάτι των σκέψεων. Στο κομμάτι των σκέψεων υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο πάντα μας στεναχωρεί και μας θλίβει. Είναι ο κόσμος, είναι οι άνθρωποι, είναι η προδοσία η συναισθηματική, είναι αν θέλετε επίσης ότι λόγω της ευαισθησίας αλλά και της ικανότητας εδώ κάπου όλα τα πράγματα στο μυαλό μας γυρνάνε
πάντα στην καρδιά. Διότι εδώ είναι το μυαλό το οποίο προσπαθεί να καλύψει την καρδιά. Είναι αυτό που λέμε η σύγκρουση μεταξύ μυαλού και καρδιάς. Υπάρχει αυτό. Και πολλές φορές εδώ σημαίνει και καταπίεση της καρδιάς, καταπίεση των πραγμάτων, όλων αυτών των οποίων εμείς αγαπάμε ή σκεφτόμαστε που αγαπάμε. Και δεν μπορούμε ίσως και να το εκφράσουμε. Σε μια κοινωνία η οποία θέλει να λέγεται προοδευτική, η οποία όμως είναι απόλυτα, απόλυτα όμως bullying, απόλυτα με κριτική, κακή κριτική, σε ό,τι κάνει και ένας άνθρωπος. Σε ό,τι και να κάνει. Είτε κάνει επάγγελμα, είτε χόμπι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμάς στο κομμάτι της σκέψης μας στεναχωρεί πάρα πολύ. Διότι η σκέψη δημιουργεί ένα συνέστημα. Εμείς είμαστε εδώ έτσι. Η σκέψη δημιουργεί το συνέστημα. Και λέμε, μα γιατί να γίνεται έτσι. Μα γιατί αυτό. Μα γιατί εκείνο. Μα γιατί να πάει έτσι. Μα γιατί αυτό το πράγμα. Μα γιατί να μην πιστεύουν, μα γιατί αυτό, γιατί να με κατακρίνουν. Πολλά για τα, εδώ είναι πολλά τα γιατί. Και πολλά είναι και στενάχωρα αυτά εδώ. Αυτό το οποίο χρειάζεται εδώ λίγο είναι η ηρεμία. Εγώ τουλάχιστον αυτό κάνω, να ηρεμώ το μυαλό μου μέσα από με το να κλείνω τα μάτια και να ακούω μουσική. Απαλή μουσική, ήρεμη μουσική και να μην κάνω απολύτως τίποτα. Εγώ έχω βρει αυτό εδώ. Φυσικά μετά από ένα ζεστό μπάνιο, ένα ωραίο φαγητό, να πάρω ας πούμε ενέργεια για να μπορέσω να ξαναγεμίσω τις μπαταρίες μου και φυσικά εννοείται να ξεκουράζω πολύ τον εαυτό μου και να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι ο κόσμος έτσι είναι και ότι ο καθένας να έχει το δικαίωμα να είναι διαφορετικός, διαφορετική, να σκέφτεται διαφορετικά από εμένα, να είναι διαφορετικός, διαφορετική από εμένα, αλλά να προχωρά. Στο επαγγελματικό κομμάτι εδώ έχει βγει μια πολύ καλή κάρτα η οποία είναι το 2 πεντάκτηνο. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μια ικανότητα έμφυτη σε εσάς, σε εμάς ας το πούμε. Πρώτα απ' όλα, η ικανότητα να βρίσκουμε τις ισορροπίες μας. Και σε νοητικό επίπεδο και σε πρακτικό επίπεδο. Η ικανότητα να βρίσκουμε επίσης πρακτικές λύσεις. Η ικανότητα να βρίσκουμε εργασία. Η ικανότητα να βρίσκουμε και καλή εργασία και η ικανότητα επίσης ότι όταν τα πράγματα πηγαίνουν πολύ άσχημα, φορτούνες και τέτοια, εμείς να καταφέρουμε να εξισορροπούμε, να βρίσκουμε πράγματα, να ισορροπούμε τις καταστάσεις και να βρίσκουμε λύσεις μέσα από αυτή την ηρεμία. Ναι, καμιά φορά γινόμαστε ζογκλέρ. Επίσης σας πληροφορώ ότι κάποιος το να έχει κανάλι, όντως, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι, α, ωραία, πήρα μια κάμερα και αρχίζω και λέω, ναι, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι βγαίνουν σε μια κάμερα και λένε, δεν λέω για κανάλια, ας πούμε, ταρό και τέτοια, καλά, υπάρχει και αυτό, αλλά δηλαδή, λέω γενικά για κωμωδίες και τέτοια, άλλος κάνει τον καραγκιόζη ή την καραγκιόζενα και γελάμε όλοι και τα λοιπά και περνάει η ιστορία, ωραία, μια χαρά, όλα ωραία. Ή άλλος θέλει να γίνει κωμικός και κάνει αυτό. Εδώ όμως σημαίνει μια σοβαρότητα και εκτός των άλλων σημαίνει και σκληρή δουλειά, γιατί εδώ κάνει τον αριθμό 4, δείτε το. Με το πόδι του κάνει τον αριθμό 4, άμα το παρατηρήσετε είναι ο αριθμός 4. Δείτε το. Και έλεγα λοιπόν ότι το να έχει κάποιος κανάλι δεν είναι τόσο εύκολο, ειδικά όταν θέλει και θα πρέπει να το οργανώσει και να κρατήσει και τις ισορροπίες. Τι αρέσει στους συνδρομητές, τι θέλουν να ακούνε. Και φυσικά εννοείται ότι υπάρχουν και ευτυχώς όχι πάρα πολλοί, οι οποίοι δεν με συμπαθούν, δεν με πάνε καθόλου. Okay, εντάξει, έτσι είναι η ζωή, αλλά τι να κάνουμε, όπως και σε εσάς. Έχει βγει εδώ πέρα και εσάς δεν σας πάνε, γιατί εδώ σημαίνει ότι ναι, δεν μας πάνε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μας πάνε. Λοιπόν, αλλά έτσι είναι η ζωή όμως. Και τι κάνουμε, έχουμε τη δυνατότητα να εξορροπήσουμε τα πράγματα και να προχωρήσουμε. Και όχι μόνο αυτό. Σε συναισθηματικό επίπεδο έχουμε οριμάσει, έχουμε περάσει φαίνεται από πολλές διαδικασίες, από πολλές εμπειρίες, από πολλά πράγματα και έχουμε γίνει βασιλιάδες εδώ. Βασιλιάδες του συναισθήματος. Τι σημαίνει ο βασιλιάς εδώ πέρα, κυπέλλον. Αυτός εδώ πέρα ο βασιλιάς έχει την ικανότητα να επικοινωνεί τηλεπαθητικά, διαισθητικά, ένστικτο, προφητικά ή οτιδήποτε άλλο. Έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του, είναι πολύ ήρεμος, πολύ σίγουρος, γνωρίζει και γνωρίζει πού θα στείλει τα καράβια του ή πού θα στείλει την ενέργειά του, τη δύναμή του, τη σκέψη του, το συναίσθημά του προκειμένου να πετύχει, γιατί μπορεί να γίνει πολύ πετυχημένος. Ο βασιλιάς κούπα είναι ένα τα χαρτιά,
τα οποία σημαίνει ότι ανάλογα βέβαια και με αν δώσουμε θετική ή αρνητική δόνηση, έτσι. Στην αρνητική δόνηση μπορεί να σημαίνει πίνω και πολύ. Εντάξει, ευτυχώς δεν πίνω εγώ, ένα κρασάκι πίνω μόνο. Λοιπόν, πίνω πολύ εδώ. Έχει πάρει την κούπα του και πίνει για να σβήσει και να ξεχάσει. Αν τυχόν βρίσκεστε σε μια τέτοια συναισθηματική κατάσταση, καταλαβαίνετε ότι πρέπει αυτό να το αλλάξετε. Παρ' όλα αυτά όμως δηλώνει ωριμότητα, δύναμη, εσωτερική δύναμη και φυσικά εννοείται και λίγο, σας το είπα προηγουμένως ένα κλείδι, ότι μου αρέσει καμιά φορά να κάθομαι μία ώρα μόνος μου, λίγο με μουσική. Εδώ σημαίνει και λίγο και μένω και λίγο μόνος μου, απομακρυσμένος, έτσι. Ίσως χρειάζεται να βρίσκετε και εσείς τα πατήματά σας λίγο με την ησυχία, με τη μουσική, να διαβάσετε, να κάνετε. Δεν είναι κακό να γεμίσουμε μπαταρίες. Και ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, μπορεί να γεμίσει διαφορετικά τις μπαταρίες. Πάμε τώρα όμως σε κάτι πολύ όμορφο. Σε μια μεγάλη αρκάνα. Οι εραστές. Τι είναι εδώ το σύμβολο των εραστών? Σημαίνει όχι μόνο η ερωτική επαφή, η σωματική επαφή, αλλά η συναισθηματική επαφή. Καρδιά με καρδιά. Οι άνθρωποι, μάλλον εμείς που επιλέξαμε το τρίτο πακέτο, δείχνει την δυνατότητα εμείς που έχουμε, να το πω έτσι, στην επιλογή, να το πω έτσι, του σωστού συντρόφου, της σωστής συντρόφου, αυτή που είναι κατάλληλη ή κατάλληλος για εμάς. Ή, αν δεν είναι αυτό επίσης, ο κατάλληλος φίλος ή η κατάλληλη φίλη. Και πάλι εδώ, επειδή είναι ο αριθμός, μας κάνει εδώ, είναι οι εραστές, έχει μέσα, κρύβει τις δύο επιλογές. Δείχνει ότι οι επιλογές που κάνουμε στη ζωή μας, κατά κάποιο τρόπο μας οδηγεί στο σωστό μονοπάτι. Κοιτάζοντας βέβαια και τα υπόλοιπα εδώ. Έχουμε ένα αισθητήριο, όλοι εμείς, που επιλέξαμε το τρίτο deck, που μας οδηγεί στη σωστή απόφαση, στη σωστή επιλογή. Και αν ακόμα χρειαστεί να περάσουμε και κάποιο διάστημα μόνοι μας ή μόνες μας ή μέσα από κάποιες έστω και λίγο στρεσογόνες διαδικασίες. Εδώ όμως το κριτήριο δείχνει τον έρωτα, δείχνει την αγάπη. Ότι και εμείς είμαστε αγαπητά πρόσωπα. Αν λάβω υπόψη μου όλα αυτά που μου γράφετε και αυτά που μου στέλνετε καμιά φορά και αυτά τα οποία λέτε και στο Facebook και στο email και στο κάτω από τα σχόλια και δείχνει, το λαμβάνω εγώ και πρέπει να το πω γιατί φέρω ένα παράδειγμα σαν εμένα, την αγάπη σας και πώς εκφράζεται αυτή η αγάπη σας. Με σεβασμό, με εκτίμηση και με θετική ενέργεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ δυνατό και για μένα, διότι σε ένα επίπεδο, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο το κανάλι, έχω και προσωπική ζωή, αλλά σε ένα επίπεδο όμως σημαίνει ότι και εγώ γεμίζω από αγάπη από τη δική σας την ενέργεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τι άλλο έχουμε όμως εμείς σαν βοήθειες? Έχουμε βοήθειες έναν ήλιο, δόξα. Αισιοδοξία, πολλή ενέργεια, σκοπός, χαρά, τύχη. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ενέργειες εδώ πέρα, με αυτό το χαρτί, το αισιόδοξο, το δυνατό, όπου και εμείς είμαστε σαν μικρά παιδιά, ας το πούμε, στην ψυχή, και να οδηγηθούμε και να πάμε σε επιτυχίες. Θα μπορούσα να πω, ναι, το κανάλι, γιατί είναι μέσα από εμένα, γνωρίζει αυτή τη στιγμή για μένα, έτσι, πολύ μεγάλη επιτυχία. Και σε επίπεδο συνδρομητών, διότι το ξαναείπα, έχει λίγο ακόμα δρόμο, αλλά φτάνουμε τις 10.000. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό γίνεται μέσα από αρκετή προσπάθεια και ο ήλιος έρχεται να δώσει ενέργεια και δύναμη ώστε να προχωρήσω και να προχωρήσετε. Αλλά για τα δικά σας έργα σημαίνει αρκετή δύναμη. Και βεβαίως εδώ τι σημαίνει, είναι ένας ακόλουθος. Όμορφα μηνύματα. Με δύναμη, με αισιοδοξία, ξανά πάλι εδώ μπορεί να χρειαστεί να πάτε όπου είναι να φτάσετε, σημαίνει έχετε ενέργεια. Έχετε πολλή ενέργεια και καλή ενέργεια και αισιόδοξη ενέργεια και θετική ενέργεια. Είμαστε άτομα πολύ θετικά. Φέρνουμε πολύ φως μέσα μας, πολύ θετική ενέργεια, διότι εδώ τώρα τι έχουμε. Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε εδώ πέρα. Εδώ έχουμε, έχουμε ήλιο, έχουμε ενέργεια δηλαδή, μπαστούνι και μπαστούνι. Έχουμε δύο λοιπόν μπαστούνια, τα οποία σημαίνει αρκετή ενέργεια, αρκετό ενεργειακό φορτίο, δυνατή ενέργεια, καθαρή ενέργεια, η οποία αυτή η ενέργεια μετουσιώνεται, μπαίνει μέσα στο σώμα, από όπου προέρχεται και
μας οδηγεί στο να ανακαλύψουμε και νέα πράγματα. Σας οδηγεί και εσάς στο να ανακαλύψετε νέα πράγματα. Λέγεται εδώ ο πρίγκιπας λαμπερής φλόγας ή αλλιώς και η πριγκίπισσα της λαμπερής φλόγας. Και υπάρχει κάτι άλλο βέβαια, ας το πω, δεν πειράζει, και έντονος ερωτισμός, έντονη σαγίνη, έντονος μαγνητισμός. Τι να κάνουμε, είμαστε αρκετά μαγνητικά άτομα. Ωραία λοιπόν, το αφήνω για λίγα δευτερόλεπτα για να προχωρήσουμε να πάμε λοιπόν στο επόμενο μας, στο τέταρτο και τελευταίο μας deck επιλογή, μέσα από όλο αυτό το όμορφο, από όλη αυτή την όμορφη διαδρομή που κάναμε μέχρι στιγμής. Τέταρτη επιλογή και ξεκινάμε με το στοιχείο λοιπόν της φωτιάς, έτσι, μια να επιλέξουμε εδώ και είναι ο άσος μπαστούνι. Λοιπόν, μια πανέμορφη, πολύ δυνατή κάρτα, ξεκινάμε πάρα πολύ δυνατά, πάρα πολύ ωραία για σας που επιλέξατε το τέταρτο deck και τα μηνύματα της αισιοδοξίας. Το δύο ξυφών λοιπόν, πολεμίστριες, πολεμιστές. Πάμε στα πεντάκτηνα. Α, μάλιστα, βγήκε και εδώ το δύο πεντάκτηνο. Οκ, πολύ καλό και αυτό εδώ. Και πάμε επίσης στο στοιχείο του νερού για να τον θα επιλέξουμε. Ναι, και είναι το 8 κούπα. Μάλιστα, 8 κούπα, δεν μασάτε. Ναι. Και μία μεγάλη αρκάνα, για να δούμε, μία μεγάλη αρκάνα. Ο πύργος, αχα. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον εδώ τώρα με τον πύργο. Θα σας το εξηγήσω και θα σας πω τι είναι ο πύργος εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε το 8 λοιπόν μπαστούνι, πολύ καλό, και επίσης έχουμε να κάνουμε και με τον τρελό. Ωραία, πολύ ωραία, τον τρελό, τον ανόητο κτλ. Στο θέμα της ενέργειας εσείς λοιπόν έχετε πολλή ενέργεια και έχετε δύναμη να ξεκινάτε ξανά και ξανά και ξανά, να αναγεννιέστε κιόλας από τις τάχτες σας. Εδώ σημαίνει και ευλογία. Και κοιτάξτε πώς το μπαστούνι έρχεται και κάνει ένα ρήγμα κατά κάποιο τρόπο εδώ, ένα βάθος στα σύννεφα, σαν να χωρίζει τα σύννεφα, σαν να ξεπερνάει την καταχνιά. Αισιόδοξα άτομα, δυνατά άτομα, πολλή ενέργεια, ευλογίες, δύναμη. Στο κομμάτι τώρα της νόησης, των σκέψεων, εδώ έχει βγει μια πολεμίστρια και είναι και το δύο των ξυφών. Το δύο των ξυφών σημαίνει ότι κάποια στιγμή χρειάζεται να πάρετε κάποιες αποφάσεις. Εδώ κάπου σαν να αφουγκράζεστε λίγο, να μετράτε λίγο την κατάσταση. Μια πολύ όμορφη κάρτα, μια πολύ δυνατή γυναίκα, η οποία πολλές φορές όμως, ακόμα και ένας πολύ δυνατός πολεμιστής, μια πολύ δυνατή πολεμίστρια, μπορεί να πέσει σε παγίδα ή να πέσει στην παγίδα του να μην μπορώ να αποφασίσω. Και εδώ σημαίνει προσπαθώ να εξισορροπήσω τις δυνάμεις για να αποφασίσω ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι λάθος. Πολύ καλό. Στα επαγγελματικά τα εξισορροπείτε θαυμάσια. Διπλωματία και εδώ, τα καταφέρνετε, δυσκολίες, οτιδήποτε είναι, καταφέρνετε όμως ό,τι και να φέρνει το εξωτερικό περιβάλλον, με κάποιο τρόπο να το εξισορροπείτε, με κάποιο τρόπο να το φέρνετε σε μια πολύ καλή κατάσταση. Εδώ γενικά οι εξελίξεις τα επαγγελματικά, οικονομικά είναι πολύ καλές, εφόσον όμως σκεφτείτε με ένα τάκτ, με διπλωματικό τρόπο και οι επιλογές μάλλον που θα έχετε στη ζωή σας δεν είναι και πάρα πολλές. Δηλαδή δεν θα είναι έχω 10 επιλογές και διαλέγω τι θέλω ή 5 επιλογές. Θα είναι 2 το πολύ. 2 επιλογές και τα καταφέρετε μια χαρά. Έχετε δυνατότητα τουλάχιστον να το καταφέρετε. Στο θέμα τώρα το συναισθηματικό. Εδώ τώρα είναι το 8 κούπα. Το 8 κούπα είναι ένας πολύ πολύ ιδιαίτερος αριθμός. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ βέβαια δεν δείχνει το πρόσωπό του. Αυτός εδώ πέρα κοιτάζει την κούπα που έπεσε, δείχνει τι έχει καταφέρει, τι έχει συμβεί, αλλά δείχνει όμως επίσης συναισθηματικά ότι πολλές φορές μπορεί να σας πιάνει τάση φυγής ή να αναγκάζεστε να χωρίζετε από κάτι, να φεύγετε από κάτι για να πάτε να βρείτε κάτι καινούριο. Πάντα στη ζωή υπάρχουν και καλές επιλογές και κακές επιλογές. Ό,τι και να επιλέξουμε εδώ δεν σημαίνει ότι είναι καλό ή κακό, σημαίνει ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Επηρεάζεστε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, από τις φάσεις της νέας σελήνης. Σας επηρεάζουν. Δείτε το λιγάκι.
Όμως δεν είναι κακιά κάρτα, διότι δείχνει αρκετή δύναμη, αρκετή αποφασιστικότητα, συναισθηματική ωριμότητα, συναισθηματική δύναμη για να πάτε να προχωρήσετε και, και συναισθηματικά να προχωρήσετε και να οριμάσετε. Κάποια πράγματα που σας χαλάνε, σας αναγκάζουν να φύγετε. Είναι σαν να λέτε πολλές φορές, δέσμε πώς εγώ τώρα ξεκινάω και φεύγω. Okay. Πάμε όμως σε ένα χαρτί, διότι εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό το χαρτί, και δείχνει τον πύργο. Ο πύργος δεν είναι δυσίωνο, δεν είναι από τα καλά χαρτιά γενικότερα, διότι δείχνει το ξαφνικό και το γκρέμισμα. Μα όμως να σας πω κάτι, αυτή τη στιγμή δεν ζούμε ένα γκρέμισμα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Η κοινωνία όπως τη γνωρίζαμε δεν έχει γκρεμιστεί με λόγω του ιού κτλ. Ζούμε τις ζωές μας όπως τις ζούσαμε, normal, όχι. Ο πύργος όμως έρχεται να διδάξει εμπειρίες. Από πίσω κρύβεται ο πλανήτης Άρης, κρύβεται ο Άρης που είναι ένας από τους δυνατούς και πολεμοχαρείς πλανήτες, ενέργειες ας το πούμε, σαν αρχέτυπο. Και εδώ ο πύργος απλά σας λέει ότι κοίταξε να δεις, είναι μέσα στη ζωή οι ξαφνικές οι αλλαγές και να έχεις υπόψη σου ότι εκεί που νομίζεις ότι όλα τα πράγματα πάνε καλά, τότε έρχεται το ξαφνικό. Αυτό είναι ένα μάθημα για σας. Η ψυχή σας, αν θέλετε, το άστρο σας, σας καλεί και σας λέει ότι οι αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή δεν είναι για κακό. Είναι η εξέλιξη των πραγμάτων όταν κλείνουν κάποιοι κύκλοι. Ένα βασίλειο σάπιο πρέπει να γκρεμιστεί. Μια κοινωνία σάπια πρέπει να γκρεμιστεί. Μια οικογένεια σάπια πρέπει με κάποιο τρόπο να βρει λύσεις. Ή μια σχέση η οποία δεν έχει γερές βάσεις, με κάποιο τρόπο πρέπει ή να ξαναστηθεί, να ξανασυσταθεί από την αρχή ή να σταματήσει. Ή ακόμα σε μια εργασία. Όταν τα πράγματα είναι εντελώς χάλια, όταν τα πράγματα δεν υπάρχει καμία χαρά, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως παρά μόνο το οικονομικό κομμάτι, κάτι δεν πάει καλά. Δεν προτείνω να φύγετε ή να παραιτηθείτε κτλ. Προτείνω όμως ότι δείτε το, διότι λύσεις υπάρχουν. Αλλά η ψυχή σας όμως ελκύει τις αλλαγές. Ελκύει ακόμα και τα ξαφνικά γεγονότα. Αλλά δεν είναι για κακό. Νομίζουμε εμείς το λέμε. Όχι, τι με βρήκε, τι με έκανε. Νομίζουμε ότι είναι για κακό. Στην ουσία μπορεί να είναι μεγάλη ευλογία. Αυτός εδώ πέρα ο Θεός, ο Άρης, ο πολεμιστής, πολεμάει, πολλές φορές όμως πολεμάει και για μας. Πολεμάει για το συμφέρον μας. Και επειδή φοβόμαστε αυτή τη σύγκρουση, δημιουργεί φόβο και ανασφάλεια. Εμπιστευτείτε όμως τη ροή, διότι εδώ πάντα μετά από κάθε καταιγίδα έρχονται και ευχάριστα νέα. Καλός Ιωνός, εντάξει, το 8 μπαστούνι είναι πολύ καλός Ιωνός, πολύ καλά νέα, επιτυχίες και καλή επικοινωνία. Και όταν συντονιστείτε με αυτή την ενέργεια, γιατί χρειάζεται συντονισμό, έτσι δεν είναι μόνο ωραία να γίνει, τότε έρχονται επιτυχίες. Είναι το χταράκι εδώ, έρχονται επιτυχίες. Και έχουμε, για να δω και κάτι άλλο, εδώ έχουμε τώρα από ό,τι βλέπω, έχουμε 1-2 μπαστούνια και εδώ, αρκετή ενέργεια. Και φυσικά υπάρχει ένα πολύ δυνατό χαρτί, το οποίο ο πύργος πλαισιώνεται από 2 πάρα πολύ καλά χαρτιά, που εδώ είναι ο τρελός. Και εδώ έχουμε ξαφνικά γεγονότα. Και εδώ έχουμε ξαφνικά γεγονότα. Οπότε 2 κάρτες λένε το ίδιο πράγμα, για ξαφνικά γεγονότα. Αλλά γεμίζεται με δύναμη, σοφία, προχωράτε και τι λέει εδώ, ζήσεις στο παρόν και βρες την αιωνιότητα σε κάθε στιγμή. Το μήνυμα εδώ είναι ότι κάθε στιγμή είναι σημαντική. Ακόμα και οι δύσκολες στιγμές, ακόμα και οι λυπημένες στιγμές, όλα σας δίνουν κάτι, σας θρέφουν με κάτι, σας δίνουν δύναμη. Το άστρο σας λοιπόν, σας λέει το μήνυμα, έχεις πολλή ενέργεια, έχεις πολύ θετική ενέργεια, πολύ αισιοδοξία, μπορείς να πάρεις αποφάσεις. Σκέψου λιγάκι, πάρε το χρόνο σου και πάρε τις σωστές αποφάσεις, γιατί έχουμε 2 διάρια εδώ, που σημαίνει επίσης ότι είστε και πολύ καλοί συνεργάτες. Είστε και πολύ καλοί στη σχέση σας με τον άλλον άνθρωπο. Δίνετε δοτική. Βέβαια εδώ σημαίνει και ερωτισμός, πολύ δυνατός ερωτισμός και για άντρες και για γυναίκες. Στα επαγγελματικά εξορροπείτε, καταφέρετε. Συναισθηματικά μπορεί να είστε σε μια φάση που να ψάχνεστε. Γενικά. Ακόμα και όταν είστε σε σχέση, κάτι κάπως, κάτι να μην κλειδώνει καλά. Εσείς θα το αφουγκραστείτε και θα το δείτε. Αλλά υπάρχει και η άλλη εξήγηση, είναι ότι φεύγετε. Δηλαδή ότι πολλές φορές έχετε αναγκαστεί να φύγετε. Okay, είναι το μοτίβο σας. Δεν είναι για κακό όμως. Νέα, όμορφα νέα, προσπάθεια, πάλι ενέργεια εδώ, δύναμη, επιτυχίες και επαγγελματικές επιτυχίες.
ο τρελός εδώ πέρα, ο ανόητος, το ρίξιμο του τρελού που το έχουμε κάνει κιόλας και ήταν πάρα πολύ ωραίο, αν το θυμάστε. Οι τέσσερις τρελοί θα μας σώσουν, ε? Γιατί έτσι πηγαίνει, εκεί πηγαίνει η φάση και δείχνει ότι ναι, με αισιοδοξία, πράγματα ξεκινάω πάλι από την αρχή. Εδώ τι λέει, μετά από μια καταστροφή, ξεκινάω πάλι από την αρχή. Διότι ναι, είμαστε, θέλει και λίγο τρέλα. Αυτή η ζωή θέλει και λίγο αισιοδοξία, θέλει και λίγο δύναμη, θέλει και λίγο να προχωρήσουμε, ρε αδερφέ, που λένε. Πολύ καλό και αυτό εδώ πέρα το ρίξιμο. Ήταν πολύ σημαντικές οι πληροφορίες. Λοιπόν, αυτό ήταν. Σε αυτό το σημείο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν είσαι καινούριος και βλέπεις για πρώτη φορά το κανάλι, και αν σου αρέσει το βίντεο, θα χαρώ πολύ να κάνεις ένα like, να κάνεις μια εγγραφή, να έρθεις εδώ πέρα στο κανάλι, να τα βλέπουμε πολύ συχνά, γιατί ανεβάζω πολύ συχνά βιντεάκια, δύο φορές περίπου την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη ή live ή πρεμιέρα ή βιντεάκι, και κάθε Κυριακή συνήθως κάνω πρεμιέρα, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, περίπου αυτή είναι η ροή. Και έλα στην παρέα μας, και εσείς όλοι λοιπόν όσοι με ακούτε, ενεργοποιήστε το καμπανάκι στο όλες οι ειδοποιήσεις, ώστε να σας έρχεται η ειδοποίηση όταν ανεβάζω κάτι όμορφο και καινούργιο, να σας έρχεται και να ενημερώνεστε. Και επίσης μην ξεχνάτε και το site μου, akastaro.gr, 5 δωρεάν υπηρεσίες. Αυτό ήτανε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια, να περνάτε καλά, σας εύχομαι τα καλύτερα και ελπίζω να εμπνευστήκατε και να πήρατε έμπνευση από αυτό το ρίξιμο και με αισιοδοξία. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια, να είστε καλά.